Να ξεκινήσουμε με μια σύντομη αποτίμηση έτσι της τελευταίας σας θητείας. Πήγαμε πάρα πολύ καλά με το δεδομένο το τι κάναμε και το τι ξεκινήσαμε μάλλον. Πρώτα-πρώτα με 5 δήμοι οι οποίοι ήταν μεταξύ τους διαφορετικοί. Έπρεπε να τους ενώσουμε σε ένα δήμο σύμφωνα με τον Καλλικράτη. Το κάναμε πάρα πολύ καλά. Οργανώθηκε καλά ο Δήμος. Έχει πολύ καλή ποιότητα υπηρεσιών. Και παρότι έχουμε σαν Δήμοι, και θα σου φαντάζομαι να το λένε και άλλοι Δήμαρχοι, φτάνουμε σε μια περικοπή πόρων σχεδόν που αγγίζει το 60% και παραπάνω. Ναι. Γιατί πληρώνουμε και κάποιες άλλες δαπάνες οι οποίες πια δεν φαίνονται. Μας έχουν φορτώσει και αυτές το κεφάλι μας. Ο Δήμος Μονεβασιάς πήγε πολύ καλά. Κινηθήκαμε γρήγορα, κινηθήκαμε αποτελεσματικά. Εντάξαμε πάρα πολλά έργα υποδομής στο ΕΣΠΑ, τα οποία τώρα μπορεί να περνάνε και τα 50 εκατομμύρια στο Δήμο. Εκτελούνται και κάποια άλλα έργα από το Υπουργείο Πολιτισμού, από την Περιφέρεια στο Δήμο Μονεβασιάς. Και πιστεύω ότι μέσα στις τωρινές συνθήκες πήγαμε πολύ πολύ καλά. Μάλιστα. Εξάλλου αυτό φαίνεται, αν περιδιαβείτε λίγο το Δήμο, θα δείτε ότι τα περισσότερα έργα τα οποία φαίνονται και εκτελούνται και κάποια άλλα έχουν ήδη τελειώσει. Σχεδιάζουμε, έχουμε ήδη σχεδιάσει έναν αρκετά ικανό αριθμό έργων για την επόμενη προγραμματική περίοδο, για το ΣΕΣ, το οποίο ξεκινάει, έχει ήδη υποτίθεται ξεκινήσει, αλλά από το τέλος Μαΐου η Ελλάδα είναι υποχρεωμένη να δώσει τους άξονες και τα μέτρα. Και πιστεύω ότι όποιος θα είναι νέα δημοτική αρχή θα βρει ένα πολύ στρωμένο Δήμο μπροστά του, ο οποίος είναι και σε καλή οικονομική κατάσταση. Έχουμε κλείσει ισολογισμούς, απολογισμούς κτλ. Και το πρόσημο είναι σαφώς θετικό. Μάλιστα. Σας είδαμε πάντως πολλές φορές να παρεμβαίνετε σε ό,τι έχει να κάνει με τον αγροτικό χώρο. Πιστεύετε ότι το μεγάλο στοίχημα είναι ο αγροτικός χώρος ή μήπως είναι και ο τουρισμός για το Δήμο Μονεβασιάς? Είναι και τα δύο. Είναι και τα δύο. Έχουμε υποστηρίξει πάρα πολλές φορές ότι είναι οι δύο βασικοί πυλώνες. Τώρα στον αγροτικό τομέα, επειδή έχουμε συζητήσει και άλλες φορές και προέρχομαι κατά ένα κομμάτι και από αυτόν, όπως ξέρετε, έχουμε τεράστια προβλήματα. Εγώ θα τα εντοπίσω φέτος στις τιμές που ξέρετε πάρα πολύ καλά. Λάδι, αλλά κυρίως πορτοκάλια είναι σε άθλια. Είναι εντυπωσιακή η αθλειότητα των τιμών και τη διακίνηση των εμπορευμάτων. Θα δείτε ότι σε λίγο θα υπάρχει τεράστιο πρόβλημα και με τα Βαλένσια. Ο κόσμος είναι ανάστατος. Δυστυχώς, παρότι τις διαμαρτυρίες μας, δεν βλέπω να κινητοποιείται κανένας πιο πάνω από την κεντρικότερη κυβέρνηση. Αυτό Μάλιστα. είναι πάρα πολύ κακό και θα έχει αντίκτυπο στον κόσμο. Και έχουμε ένα τεράστιο πρόβλημα επίσης με τη διαχείριση των υδάτινων πόρων, με τις γεωτρήσεις. Θα παρακολουθείτε ίσως αυτό το τραγικό φαινόμενο να μην βγαίνουν οι άδειες χρήσης νερού, να αλλάζουν κάθε μέρα. Και μάλιστα ίσως θα έχετε ακούσει και το τελευταίο αυτό το ανεκδίγητο που η ΔΕΗ θέλει να αλλάξει το αγροτικό τιμολόγιο και ζητάει τις άδειες χρήσης νερού από τους αγρότες. Που βέβαια είναι ελάχιστη, ένας υπάλληλος είναι ουσιαστικά για όλη την Πελοπόννησο και οι άδειες χρήσης νερού, αν πάνε με αυτό το ρυθμό, δεν θα βγουν ποτέ. Μαζέστε τα όλα μαζί με το αυξημένο κόστος και τα λοιπά και θα δείτε τι τεράστιο πρόβλημα έχει ο αγροτικός τομέας. Όλα αυτά όμως θεωρώ ότι δεν είναι και αρμοδιότητα των δημάρχων να τα λύνουν, έτσι. Προφανώς εσείς κάνετε την παρέμβασή σας. Δεν είναι, αλλά προσέξτε, δεν είναι, αλλά όταν ζεις την αγωνία του κόσμου κάθε μέρα, δεν είναι δυνατόν να μην επισημαίνεις τουλάχιστον κάποια πράγματα. Τώρα στον τομέα του τουρισμού που αναφερθήκατε, έχουμε κάνει μια πάρα πολύ καλή δουλειά. Είχαμε μια επιτροπή τουρισμού που λειτουργούσε και λειτουργεί στο Δήμο, ιδιαίτερα αξιόλογοι. Κάναν τώρα τα παιδιά ένα πολύ καλό απολογισμό. Έχουμε κάνει ενέργειες οι οποίες είναι πρωτοποριακές σε σχέση με το site, με το πώς κινείται η διαφήμιση. Πια έχουμε περάσει στην ηλεκτρονική διαφήμιση εμείς. Και προηγούμεθα σχεδόν από όλους τους Δήμους της Ελλάδος. Έχουμε κάνει πάρα πολλές ενέργειες, τις οποίες ίσως να σας στείλουμε και με κάποιο ηλεκτρονικό τρόπο, αν θέλετε να τις έχετε σε κάποια στιγμή. Και αυτοί οι δύο πυλώνες είναι οι βασικοί του Δήμου, που κινούμεθα και έχω την εντύπωση ότι και στο μέλλον ο Δήμος θα κινηθεί. Να παραμείνουμε λίγο στο κομμάτι του τουρισμού. Πιστεύετε ότι θα έχουμε κίνηση με κρουαζιερόπλοια φέτος? Υπάρχει έτσι μια παραφιλολογία, όχι παραφιλολογία, με το χωροταξικό σχεδιασμό του Υπουργείου φέτος. Πώς τα βλέπετε όλα αυτά, πιστεύετε? Ο χωροταξικός σχεδιασμός αυτός.
δεν έχει σχέση με την προσέγγιση των κρουαζιέρων πλοίων. Ναι, όχι γενικά. Ένα θέμα να σας πω που έχετε πει είναι αν δεν μπουν τα λιμάνια μας εμάς σαν προορισμοί και αν θα μπορούν κάποια έργα του ΕΣΠΑ να γίνουν αργότερα. Mm-hmm. Εμείς δουλεύουμε ανεξάρτητα από αυτό. Ναι. Είχαμε μια κίνηση αρκετή. Έχουμε κάνει πολλές επαφές με τους πράκτορες που πρακτορεύουν τα κρουαζιερόπλια και με τις μεγάλες εταιρείες. Και πιστεύω ότι θα πάει καλά αυτό το πράγμα φέτος. Ήδη προβλέπεται μια αυξημένη κίνηση για το λιμάνι της Μονεβασιάς. Mm-hmm. Αναθέτουμε τώρα μια μελέτη προεπιλογής χώρου και καταλληλότητος για έναν κατάλληλο προβλήτα που θα μπορούν να προσδέουν μεγάλα κρουαζιερόπλια. Και τα λόγια μου είναι αυτά, γιατί ξέρετε, προγραμματίζεις, αλλά με τα λιμάνια πας πολύ μακριά. Mm-hmm. Και καμιά φορά δεν γίνονται και λέει ότι έλεγες, αλλά δεν το έκανες. Mm-hmm. Πάντως είναι αυτό μέσα στα σχέδιά μας. Έχω την εντύπωση ότι θα έχουμε καλή προσέλευση, μεγάλη προσέλευση τουριστών το καλοκαίρι, αν δεν αλλάξει βέβαια κάτι δραστικά στην παγκόσμια, όχι οικονομία μόνο, αλλά και στην πολιτική σκηνή. Ναι. Και έχουν βελτιωθεί, έχουμε καλά καταλήμματα, τα οποία πια έχουμε κάποια ξενοδοχεία που είναι πολύ ψηλής ποιότητας. Mm-hmm. Είναι πεντάστερα και χαίρεσαι πράγματι να φιλοξενείς κόσμο και αυτό είναι και μια ναυαρχίδα, είναι μια ατμομηχανή που τραβάει και τα άλλα καταλήμματα και βελτιώνονται συνέχεια, ναι, παρότι οι συνθήκες είναι δύσκολες. Mm-hmm. Γενικά είμαι αισιόδοξο στον τουρισμό. Έχουμε κάνει και εμείς, όπως σας είπα, αρκετές ενέργειες. Πιστεύω θα πάει καλά. Μάλιστα. Κύριε Δήμαρχε, πριν μου πείτε για ποιο λόγο θα πρέπει να σας προτιμήσουν και πάλι οι πολίτες του Δήμου Μονεβασιάς, θέλω να μου πείτε αν πιστεύετε ότι έμεινε κάτι πίσω στη θητεία σας. Κάτι το οποίο δεν πήγε τόσο καλά, κάτι το οποίο θα φροντίσετε να διορθώσετε αν επανεκλεγείτε. Έχω έναν όχι ενδόμικο φόβο, αλλά τον οποίο εξωτερικεύω σε σχέση με τη διαχείριση των υδάτινων πόρων. Δεν αφορά μόνο στο δικό μας Δήμο. Mm-hmm. Το εντοπίζω μακροπρόθεσμα ως το μεγαλύτερο πρόβλημα. Αφορά σε όλη τη χώρα και θα πρέπει να γίνουν βήματα προς τα εκεί. Mm-hmm. Έχουμε κάνει εμείς τις προτάσεις μας, αλλά επειδή η δικιά μας περιοχή είναι ιδιαίτερα προβληματική ως προς τους υδάτινους πόρους και εξοδεύουμε πάρα πολλές πιστώσεις για νέες γεωτρήσεις, νέα δίχτυα και δεν υπάρχει νερό, έχω την εντύπωση ότι το πραγματικό πρόβλημα της περιοχής για την επόμενη πεντηκονταετία θα είναι αυτό. Και σε αυτό θα πρέπει να στραφούν. Μάλιστα. Κλείνοντας, θέλω να μου πείτε για ποιο λόγο θα πρέπει να σας προτιμήσει ο πολίτης του Δήμου Μονεβασιάς για μία ακόμα φορά. Την προηγούμενη φορά, νομίζω, η νίκη σας ήταν εμφατική. Έτσι, ήταν από τον πρώτο γύρο, αν θυμάμαι καλά. Ναι, έτσι είναι. Κοιτάξτε, εγώ θα πρέπει να μας προτιμήσει καταρχήν γιατί εμείς δείξαμε, οργανώσαμε το Δήμο, κάναμε αυτά που σας είπα, δείξαμε μια συνέχεια και συνέπεια σε αυτά που κάναμε και ήμασταν ιδιαιτέρως αποτελεσματικοί. Θα πρέπει να μας εμπιστευτεί να τελειώσουμε αυτά τα πολλά έργα τα οποία είναι σε εξέλιξη και θα πρέπει να μας εμπιστευτεί να σχεδιάσουμε και να κάνουμε, να εντάξουμε αυτά που έχουμε για την επόμενη πενταετία. Έχουμε ένα αρκετά καλό πρόγραμμα. Ήδη ο κόσμος έχει δει ότι είμαστε αποτελεσματικοί και μας εμπιστεύεται. Και πιστεύω ότι αυτό είναι ένα πρόκρημα για να έχουμε το θάρρος να του ζητήσουμε την ψήφο για αυτή τη φορά.